Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό απογευματινό vlog. Είναι 8 παρα 10 και ξεκινάμε τώρα να οδηγήσουμε προς τη θάλασσα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς τα μπάνια μας που κάνουμε είναι βραδινά. Δεν τον αντέχω τον ήλιο εγώ με τίποτα. Ο κύριος βγαίνει και λιάζεται και μέσα στο καύσωνα. Λοιπόν, αφορμή για αυτό το βίντεο, μια συζήτηση που είχαμε μια φίλη στο Messenger, μου έστειλε ένα βιντεάκι, ένα σύντομο βιντεάκι, όπου ήταν ένας τύπος ο οποίος απήγγειλε το ποίημα του Νάρκη σου. Να το βρω το ποίημα του Νάρκη σου και να το μεταφράσω και να σας το βάλω εδώ πέρα. Το ονομάζει το βιντεάκι που μου έστειλε η κοπέλα και προσευχή του Ναρκισσιστή. Αυτό που λες δεν έχει συμβεί. Και αν συνέβηκε, δεν ήταν τόσο άσχημο όσο υπονοείς ότι είναι. Και αν ήταν άσχημο, αυτό δεν είναι σοβαρό πράγμα. Και αν είναι σοβαρό πράγμα, δεν φταίω εγώ. Και αν έφταιγα εγώ, σημαίνει δεν το εννοούσα. Και αν το εννοούσα, το άξιζες για να το κάνω. That didn't happen, and if it did, it wasn't that bad. And if it was, that's not a big deal. And if it is, that's not my fault. And if it was, I didn't mean it. And if I did it, you deserved it. Συμφωνώ με το ποίημα αυτό ότι είναι το οδή στον ναρκισισμό. Συμφωνώ με αυτά που λέει. Όμως, κλείνοντας αυτό το σύντομο βιντεάκι, αυτός ο τύπος στο TikTok, γυρίζει και λέει, δεν είναι όλοι οι emotional abusers ναρκισί, αλλά... τέλος πάντων, και είπε κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν, και το έπιασα αυτό. Το δεν είναι, not all emotional abusers are narcissists. Και έγραψα στη φίλη, ωραίο το ποιηματάκι, οδή στον ναρκισισμό, όμως αυτό που λέει αυτός ο τύπος, ο οποίος σίγουρα δεν είναι ψυχολόγος, γιατί στο τέλος του βιντεακίου του έλεγε πηγαίνετε σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, αν έχετε κάποια θέματα για να σας συμβουλεύσει κτλ. Αυτό όμως που είπε ότι δεν είναι όλοι emotional abusers ναρκισί, είναι λάθος. Είναι μια πολύ λανθασμένη πεποίθηση, η οποία μπορεί να βοηθήσει κάλλιστα στο να θυματοποιηθούμε. Κάλλιστα. Τι σημαίνει συναισθηματική κακοποίηση ή αδιόρατη κακοποίηση? Σημαίνει ότι σου σπάω τα νεύρα, σου σπάω το ηθικό, σε τρελαίνω εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών και δεν με νοιάζει καθόλου για σένα. Το κάνω επίτηδες. Ψυχολογική κακοποίηση είναι μια πολύ συνειδητή στάση που έχουν άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση απέναντι στους συνανθρώπους τους και μια επαναλαμβανόμενη στάση. Είναι άλλο πράγμα ένας άνθρωπος να έχει ένα ξέσπασμα, να έχει μια emotional reactive abusive στιγμή. Σας θυμίζω το επεισόδιο του podcast που κάναμε για το reactive abuse. Να έχει μια στιγμή αντιδραστικής βιαιότητας η οποία να τον καταβάλει μετά και να νιώθει πολύ άσχημα και να λέει πού έφτασα, σε ποιο σημείο έφτασα, στενοχώρησα έναν άνθρωπο, επιτέθηκα λεκτικά σε έναν άνθρωπο, είπα βαριές κουβέντες, και να νιώθει ενοχές και τύψεις μετά και να προσπαθεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, να χάνεται η γη κάτω από τα πόδια του. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα ένας άνθρωπος να το έχει σαν modus operandi, σαν τρόπο ζωής, το να κοροϊδεύει συνεχώς τους άλλους, το να τους προκαλεί nagging, gaslighting και ούτω καθεξής. Τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, πολλά από τα οποία περιγράφω στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», είναι το gaslighting, η συναισθηματική χειραγώγηση δια της παραποίησης της πραγματικότητας, το να προσπαθείς να βγάλεις κάποιον τρελό και να τον κάνεις να πιστέψει κιόλας ότι είναι τρελός, το stonewalling, το να μην του μιλάς επίτηδες για να του σπάσεις τα νεύρα του, να του κρατάς μούτρα διαρκείας, το ghosting, η εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις, το mobbing, που σημαίνει
το bullying στον εργασιακό χώρο, την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Έχουμε ολόκληρο playlist με το mobbing. Το bullying, το οποίο γίνεται στο σχολείο, το οποίο γίνεται σε άλλες σχέσεις. Τον ντρόπιασμα, το να κάνεις τον άλλο να νιώθει ντροπή για τον εαυτό του. Η επικριτικότητα, το να επικρίνεις τον άλλο συνέχεια, να τον κατηγορείς, να τον κάνεις να νιώθει άσχημα. Το nagging που έχουμε μάθει πρόσφατα και ακόμη δεν το έχω βάλει στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Η σκέψη μου είναι να βγει ένας δεύτερος τόμος συμπληρωματικός του πρώτου τόμου, γιατί όσο πάμε μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα. Το breadcrumbing που κάναμε το podcast πρόσφατα. Όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα. Το zombieing. Zombieing σημαίνει να επιστρέφει κάποιος μετά από πολύ καιρό που τελείωσε μια σχέση και να έρχεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, να ξεκινήσει από εκεί και πέρα, να συνεχίσει από εκεί και πέρα, δηλαδή να σε γαμίσει και να φύγει πάλι. Το breadcrumbing σημαίνει να ρίχνεις ψίχουλα αγάπης για να κρατάς τον άλλον εκεί σε κοντά σου και να τον εκμεταλλεύεσαι ψυχολογικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά. Όλα αυτά είναι MO, modus operandi, ψυχολογικά όπλα. Για να κραδένει ένας άνθρωπος ένα ψυχολογικό όπλο προς τον άλλον άνθρωπο, δεν το κάνει επειδή είχε μια κακιά στιγμή. Το κάνει γιατί του αρέσει να πολεμάει. Το κάνει γιατί του αρέσει και ευχαριστιέται να στενοχωρεί τους άλλους. Το κάνει με σαδισμό. Το κάνει επειδή δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν συμπονεί τους άλλους. Δεν λυπάται τους άλλους. Δεν νιώθει συμπόνια για τους άλλους. Το βασικό χαρακτηριστικό του ναρκισισμού είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης και συμπόνιας για τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί ψυχολογική βία, είναι emotional abuser, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μην είναι ναρκισσιστής. Δεν γίνεται. Είναι ένα και το αυτό. Κανένας abuser δεν μπορεί να ονομαστεί ότι δεν είναι ναρκισσιστής. Όλοι οι emotional abusers, όλοι οι άνθρωποι που κακοποιούν ψυχολογικά τους άλλους είναι ναρκισσιστές. Τελεία. Μιλάμε για διαχωρισμό. Μιλάμε για να ξεχωρίζουμε συμπεριφορές. Ο ναρκισσισμός περσέ, αυτός καθεαυτός, αποτελεί μια συμπεριφορά και τρόπο ζωής σταθερό, ένα στυλ προσωπικότητας το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη ψυχολογική κακοποίηση των άλλων ανθρώπων και την έλλειψη συμπόνιας, συμπάθειας και ενσυναίσθησης προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί το κάνω αυτό το βίντεο? Αυτό το βίντεο το κάνω γιατί πολλές φορές βλέπουμε βιντεάκια στο TikTok, στο YouTube, ακόμα και στα shorts του YouTube, στα reel του Facebook, του Instagram, και μπορεί να λένε και ωραία πράγματα. Σαν αυτός ο τύπος έχει ενσωματώσει ένα ποίημα που κάπου αλλού το έχει βρει και του φάνηκε χρήσιμο. Δεν είναι ψυχολόγος. Το λέει αυτό, πετάει μετά και μια κοτσάνα του στυλ. Δεν είναι ναρκισσί όλοι όσοι κάνουν emotional abuse και προχωράει. Το ακούς εσύ, αυτό το βιντεάκι. Εσύ είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Εσύ έχεις καλοήθεια, θες να μην αδικείς τους ανθρώπους. Έχεις έγνοια ότι ταπελώνω τους ανθρώπους και τους λέω τον έναν ναρκισσό, λέω τον άλλον ναρκισσό και τους αδικώ. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει τεράστια ανάγκη να ονομάσουμε αυτό που συμβαίνει, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε. Γίνεται την κακοποίηση να μην την ανταλαμβανόμαστε ως κακοποίηση. Το ακούς αυτό το πράγμα και λες, άρε παιδί μου, μήπως έκανα λάθος. Μήπως έκανα λάθος που είπα ναρκισσό τον πρώην μου, ο οποίος με απατούσε συστηματικά και με έβγαζε τρελή μετά. Μήπως κάνω λάθος που έχω πει τη μάνα μου ναρκισσό, η οποία μου έχει ρημάξει στη ψυχολογική κακοποίηση. Μήπως. Γι' αυτό, όταν συζητούμε για θέματα ψυχικής υγείας, για θέματα ψυχολογίας των ανθρωπίνων σχέσεων, τα κατάλληλα κανάλια μέσα από τα οποία παίρνουμε πληροφορίες είναι τα κανάλια ψυχολόγων οι οποίοι κατέχουν αναγνωρισμένο πτυχίο ψυχολογίας.
Αυτός είναι ο ειδικός για να σου πει τι είναι ναρκισισμός και τι δεν είναι. Και πάλι, και στο χώρο των ειδικών ψυχικής υγείας υπάρχουν κάποιοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τα θέματα του ναρκισισμού. Θα σου αναλύσουν και θα σου μιλήσουν για μια υπόθεση χρησιμοποιώντας παλιότερες οπτικές, παλιότερους τρόπους σκέψης επιστημονικούς, προτού ανακαλύψουμε τι σημαίνει ναρκισισμός, ότι ο ναρκισισμός είναι ένα συγκεκριμένο στυλ προσωπικότητας, ότι ο ναρκισισμός δεν θα έπρεπε να ανήκει στις διαταραχές, επειδή διαταραχή σημαίνει είναι κάτι που ταλαιπωρεί αυτόν που την έχει, ενώ ο ναρκισισμός ταλαιπωρεί τους γύρω τους. Και δεν είναι σε θέση να δώσουν αυτές τις πληροφορίες. Όμως, εάν κάποιος ψυχολόγος ή ψυχίατρος ασχολείται με τον ναρκισισμό, σημαίνει ότι έχει διαβάσει για τον ναρκισισμό, έχει ενημερωθεί για τις τόσες μελέτες και ευρήματα που έχουμε πάνω στο θέμα του ναρκισισμού. Το βιβλίο του Dr. Ράμανη, «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», έχει 40 σελίδες βιβλιογραφία πίσω, από βιβλία και μελέτες και έρευνες ψυχολογίας. Ασχολείται τον τελευταία πενταετία, δεκαετία, έντονα η επιστήμη της ψυχολογίας με το ζήτημα του ναρκισισμού. Οπότε αν κάποιος που είναι όντως ψυχολόγος, αν κάποιος που είναι όντως ψυχίατρος ασχολείται, πολύ πιθανόν να είναι ενήμερος. Όμως οποιοδήποτε ανεβάζει ένα βίντεο που δεν είναι ψυχολόγος, που το ανεβάζει τα ποίηματα, ας πούμε ανεβάζει τι του αρέσει το ένα ή το άλλο, δεν είναι κατάλληλη πηγή πληροφόρησης για τον ναρκισισμό. Ο ναρκισισμός αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο οφείλουμε να το κατανοήσουμε, ούτως ώστε να προστατέψουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τα παιδιά μας από αυτή τη μάστιγα. Ο ναρκισισμός είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πανδημικές διαστάσεις, όχι επιδημικές διαστάσεις. Ο ναρκισισμός αποτελεί τη βασική αιτία για την ψυχολογική κακοποίηση των ανθρώπων στον κόσμο σήμερα. Και η ψυχολογική κακοποίηση αποτελεί το βασικό τραύμα για να δημιουργηθούν όλες αυτές οι διαταραχές οι οποίες προκύπτουν από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δηλαδή η μισή, αν όχι περισσότερη, ψυχοπαθολογία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα προέρχεται από ναρκισιστική κακοποίηση. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο που έχει κρίσεις πανικού, ένας ψυχολόγος γνωρίζει έναν άνθρωπο, έρχεται στο γραφείο ένας άνθρωπος που έχει κρίσεις πανικού. Πας να μιλήσεις με αυτόν τον άνθρωπο, πας να κάνεις δουλειά με αυτόν τον άνθρωπο και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ένα θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης στην οικογένεια στην οποία μεγάλωσε, ή ένα θύμα ναρκισιστικής κακοποίησης σε ένα γάμο. Και η κρίση πανικού είναι το καμπανάκι το οποίο χτυπάει για να κατανοήσει ο άνθρωπος αυτός ότι έχει σοβαρό θέμα. Μπορεί να έχεις έναν θεραπευόμενο ο οποίος να έρχεται από τον ψυχίατρο με μια διάγνωση κατάθλιψης και με μια αγωγή. Και όταν αρχίσεις να δουλεύεις με αυτόν τον θεραπευόμενο, να ανακαλύψεις ότι αυτός ο θεραπευόμενος έχει υποστεί χρόνια ναρκισιστική κακοποίηση και μετά από αυτό ανέπτυξε συμπτώματα άλλα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μπορεί να πληρεί τα κριτήρια και για τη διάγνωση της κατάθλιψης και να πάρει και τη θεραπεία. Πρόκειται για μάστιγα ο ναρκισισμός και πρόκειται για κάτι για το οποίο δεν μιλούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας θυμίσω ότι εδώ στο κανάλι πριν 3 χρόνια, 4, λέγαμε τη λέξη αδιάγνωστη. Δεν τολμούσαμε να πούμε τη λέξη ναρκισιστές ή νάρκηση. Δεν τολμούσα να την πω. Έλεγα τη λέξη αδιάγνωστος, γιατί ήμουνα πίσω. Δεν ήμουνα πίσω από το τι λεγόταν στη ψυχολογία εκείνη την περίοδο. Ήμουνα πίσω σε σχέση με το τι λέγεται στη ψυχολογία σήμερα. Ακόμη τότε υπήρχε ένας μεγάλος σκεπτικισμός ανάμεσα σε όλη την ψυχολογική κοινότητα και την ψυχιατρική κοινότητα για τη χρήση του όρου. Σήμερα όλο και περισσότεροι ειδικοί παγκοσμίως αντιλαμβάνονται ότι ο ναρκισισμός δεν είναι διαταραχή προσωπικότητας, αλλά είναι στυλ προσωπικότητας. Με απλά λόγια, δεν είναι αρρώστια ψυχολογική, είναι ανθρώπινη κακία. Αυτό είναι ο ναρκισισμός.
Πόσες φορές, αν δείτε παλιά μου βίντεο, υπάρχει και ένα άρθρο παλιό στην ιστοσελίδα μου που το έγραψα πριν καμιά 20ετία, που λέει «Η αδικία προκαλεί κατάθλιψη». Γιατί η αδικία προκαλεί κατάθλιψη. 25 χρόνια πριν το έχω γράψει, 20 χρόνια ξέρω εγώ. Ή βίντεο, και έχουμε και παρόμοιο βίντεο στο κανάλι που έχω κάνει στην τηλεόραση. Σε μια εκπομπή για την αδικία που προκαλεί κατάθλιψη. Γιατί έχω φτιάξει αυτά τα βίντεο. Αυτά τα βίντεο μπορεί να μην έχουν μέσα τη λέξη ναρκισισμός. Σίγουρα δεν την έχουν. Έχουν όμως τη λέξη κακία, αδικία. Οι ναρκισοί τι κάνουν, κακίες, αδικούν. Και σε παλιότερα βίντεο δικά μου, αν μπείτε, θα δείτε ότι δεν έλεγα τη λέξη ναρκισσός, δεν έλεγα τη λέξη ναρκισισμός, επειδή ακόμη τότε δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ η μελέτη αυτού του φαινομένου. Χρησιμοποιούσα όμως άλλες έννοιες, όπως κακία, αδικία, κακοποίηση, οι οποίες είναι περιγραφικές έννοιες του πώς λειτουργεί ένας ναρκισσιστής. Άρα, άνθρωποι οι οποίοι είναι emotional abusers, οι οποίοι είναι συναισθηματικά κακοποιητικοί, έχουν ένα τρόπο λειτουργίας συνεχόμενο, ένα modus operandi και είναι ναρκισσί. Τελεία. Δεν ξεπλένουμε κανέναν εγκληματία. Δεν ξεπλένουμε κανέναν κακοποιητή. Δεν προκαλούμε ενοχές σε κανένα θύμα ψυχολογικής κακοποίησης για τα συναισθήματα που νιώθει. Γιατί όταν ένα θύμα ψυχολογικής κακοποίησης δει το βιντεάκι αυτού του τυπά, ο οποίος λέει «Not all emotional abusers are narcissists», δεν είναι όλοι όσοι προκαλούν ψυχολογική κακοποίηση ναρκισσιστές, τότε ένα θύμα ναρκισσιστή που βλέπει αυτό το βιντεάκι πολύ πιθανό να αγχωθεί, πολύ πιθανό να νιώσει άσχημα, πολύ πιθανό να πει «Πω πω, κι εγώ που έλεγα είναι ενάρκησος και με κακοποιεί ψυχικά και λέγοντας ότι είναι ενάρκησος ένιωθα καλά που πήγα no contact, ένιωθα καλά που τον έβγαλα αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή μου, μήπως να τον φέρω πίσω πάλι γιατί μπορεί να με κακοποιεί ψυχικά, αλλά ο καημένος να έχει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και γι' αυτό να με κακοποιεί, ή ο καημένος να έχει βιώσει τραύμα στο παρελθόν και γι' αυτό να με κακοποιεί». Το τραύμα δεν προκαλεί κακία. Το τραύμα δεν προκαλεί συναισθηματική απονιά. Το τραύμα δεν προκαλεί παντελή έλλειψη ενσυναίσθησης. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες δεν είναι δικαιολογία για να κακοποιήσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι και οι ναρκισσιστές μπορεί να υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και όταν απορριθμίζονται συναισθηματικά να έχουν αυτές τις μεγάλες εκρήξεις οργής. Το θέμα όμως που τους καθιστά ναρκισσιστές δεν είναι η συναισθηματική απορρίθμιση, αλλά το τι αυτό βγάζουμε τη συναισθηματική απορρίθμιση. Εάν είσαι ένα κολόπεδο, ένας μαλάκας, ένας παλιοχαρακτήρας, ένας κόπανος, όταν απορρίθμιστείς συναισθηματικά θα λειτουργήσεις ναρκισσιστικά. Αν είσαι όμως ένας καλοήθης άνθρωπος, όταν απορρίθμιστείς συναισθηματικά θα στενοχωρηθείς, θα νιώσεις ότι έχεις μια ομίχλη στο μυαλό σου, θα νιώσεις άσχημα, δεν θα πας να προκαλέσεις κακό στους άλλους. Ο ναρκισσισμός δεν είναι ψυχική διαταραχή, είναι στυλ προσωπικότητας, είναι τρόπος ζωής τον οποίο έχουν επιλέξει πολλά παλιόπαιδα, ανάμεσα στο οποία ζούμε. Και δεν είναι ταμπελοποίηση να μιλάμε για αυτό το θέμα, είναι προστασία.